καλά. Καλά και πολύ και καλή συνέχεια. Κοντά μας να είστε. ΠΑΟΚ έτυχε μια νίκη αγχώδη και έτσι όπως εξελίχθηκε δύσκολη. Ενώ έδειχναν άλλα ευκαιρία στο πρώτο λεπτά. Το σημαντικό ήταν ότι εδώ και δύο παιχνίδια κρατάμε το 0. Έχουμε μια καλή ισορροπία στο παιχνίδι μας. Κάνουμε ευκαιρίες, όπως και το προηγούμενο παιχνίδι κάναμε ευκαιρίες και σήμερα κάναμε ευκαιρίες. Απλά σήμερα πετύχαμε τον γκολ και πήραμε την νίκη. Νομίζω ότι έχουμε βρει έτσι έναν τρόπο το οποίο θα τον ακολουθήσουμε και θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο και να παίζουμε και να κερδίζουμε πιο εύκολα. Πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Νομίζω ότι ο βασικός λόγος που πήρε στο βραβείο του MVP. Δύο πράγματα. Πρώτον, αν πρόλαβε να σκεφτεί, η κίνηση έγινε αυθόρμητα. Και δεύτερον, για τον πανηγυρισμό που έσβηξε λίγο τον Νικολάκη και τον φωτογράφο. Τον Νικολάκη, το φίλο μας. Εντάξει. Τον Νικολάκη τον έχουμε κάθε μέρα μαζί μας. Λοιπόν. Εντάξει. Το γκολ πάντα είναι σημαντικό για κάθε παίκτη και για μένα προσωπικά που είμαι επιθετικός. Από εκεί πέρα νομίζω ότι γενικά μια καλή εμφάνιση. Δεν είναι μόνο το γκολ. Δεν έχετε ζημιά η κάμερα. Όχι, η κάμερα όχι. Δεν νομίζω. Δημήτρη, τελικά υπάρχει σχημό στην ομάδα. Το λέω αυτό γιατί προηγήθηκε η αλλαγή προπονητή και μια αλλαγή προπονητή μέσα στη σεζόν δεν είναι πάντα ευχάριστη ούτε για την ομάδα αλλά ούτε για του ποδοσφαιριστέ. Τι. Πώς το βιώσατε εσείς, τι σας είπε ο καινούριος ο προπονητής, πώς το χωριστείτε από εδώ και πέρα, τι σκέψεις κάνετε μέσα στην ομάδα. Τίποτα. Έγινε μια αλλαγή. Έτσι έκρινε η διοίκηση. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να μένουμε στο πίσω, στο παρελθόν. Κοιτάμε το παρόν και το αύριο. Η απουσία σήμερα του κόσμου ήταν αισθητή. Για εσάς είναι ένα μήνυμα ότι ο κόσμος σήμερα δεν είναι στην Τούμπα. Πείτε να συμπληρώσω ότι είναι ρεκόρ αρνητικό τριετίας. Σαββίδη, δηλαδή τριετία Σαββίδη, είναι ρεκόρ αρνητική προσέλευση. Εντάξει, όχι. Καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος. Σίγουρα και εμείς ξέρουμε ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση, δεν φέραμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Εντάξει, από εκεί πέρα ο κόσμος πρέπει να αγαπάει την ομάδα και να έρχεται στο γήπεδο για την ομάδα, όχι για τους παίχτες. Αυτή είναι η άποψή μου. Πριν λίγες μέρες είχε κάνει μια δήλωση ο ΜΑΚ που είπε ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Ίσως είναι καλύτερα να μην έρθει ο κόσμος γιατί αποδοκιμάζει και όλα δημιουργείται πίεση. Ίσως είναι καλό να κερδίσουμε μερικά μάτια. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Ο κόσμος έρχεται γιατί αγαπάει την ομάδα, αγαπάει αυτή τη φανέλα, αυτή την ιδέα που λέγεται ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεγάλη πίεση και μεγάλη ψυχολογική. Είμαστε σε μεγάλη ομάδα και πρέπει να αντέχουμε την πίεση. Δεν σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει δεν έρχεται ο κόσμος. Εντάξει, ο ΜΑΚ μπορεί να ανέβει κάτι άλλο. Ο κόσμος πρέπει να αγαπάει την ομάδα και να είναι κάθε παιχνίδι στο γήπεδο.